Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φιλοξενούμε στον ΚΙΠΕ την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Ρώνα Πετρίκα Σάπη, με την οποία θα έχουμε μια συζήτηση για τα ζητήματα της Αρχής εν ώψη και των προεδρικών εκλογών, αλλά και γενικότερα για το ρόλο και τις προτεραιότητές της. Κυρία Κασάπη, καλώς ορίσατε στο ΚΙΠΕ. Θα αρχίσουμε με τις προεδρικές εκλογές και θα ήθελα έτσι να μου πείτε λίγα λόγια πώς μπαίνει η προεκλογική εκστρατεία τώρα στις τηλεοράσεις, ποιος ο ρόλος της Αρχής. Και γενικότερα, είμαστε 40 μέρες πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσω με την ειδική πρόνοια που μιλάει για το 40ήμερο των εκλογών. Αρχίζει σήμερα, μπαίνει σε ισχύ σήμερα η νομοθεσία, η πρόνοια που αφορά την μετάδοση πολιτικής διαφήμισης για τους υποψηφίους. Ρόλος μας ως Αρχή Ραδιοτηλεόρασης είναι να ελέγξουμε ότι υπάρχει πλήρης τήρηση με την πρόνοια αυτή. Ουσιαστικά, πριν από την μετάδοση κάθε πολιτικής διαφήμισης, θα πρέπει να δίδεται οπτικό ή ακουστικό μέσο επισήμανσης, να προσδιορίζει τον υποψήφιο υπέρ του οποίου μεταδίδεται η διαφήμιση και φυσικά να μην αποτελεί αρνητική διαφήμιση για οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο. Ο συνολικός χρόνος να τηρείται. Πόσος δηλαδή είναι αυτός? Είναι συνολικά 100 λεπτά όσον αφορά τους τηλεοπτικούς οργανισμούς και 60 λεπτά όσον αφορά τους ραδιοφωνικούς. Για κάθε υποψήφιο. Σταθμούς. Για κάθε υποψήφιο, συνολικός χρόνος, έτσι, όχι για κάθε οργανισμό. Συνολικώς για κάθε υποψήφιο. Μιλάμε μέχρι την πρώτη Κυριακή. Για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σε περίπτωση που θα υπάρξει δεύτερος γύρος, τότε θα δίδονται ακόμη 25 λεπτά, πάλι συνολικά, για κάθε υποψήφιο, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εκτός από το θέμα της διαφήμισης, υπάρχουν κάποιες άλλες πρόνοιες για άλλα ζητήματα? Ναι, υπάρχει πρόνοια για την ισότιμη μεταχείριση. Η πρόνοια αυτή τέθηκε σε ισχύ 3 μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή από τις 28 Οκτωβρίου, και προνοεί για μεταχείριση ισότιμη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς σε κάθε υποψήφιο. Υπάρχει πρόνοια αναφορικά και σχετικά με την δύναμη των κοινοβουλευτικών κομμάτων? Δεν υπάρχει πρόνοια, αλλά ως αρχή τηρούμε αυτό το κριτήριο. Έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, είπατε ότι ξεκίνησε εδώ και ουσιαστικά 3 μήνες πριν τις εκλογές έχει ξεκινήσει το θέμα. Η προεκλογική περίοδος για σκοπούς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής οποιασδήποτε παραβιάσεις της νομοθεσίας? Όχι, όχι, όχι μόνο δεν έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις, αλλά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ και των οργανισμών και των εκπροσώπων των υποψηφίων προέδρων και της Αρχής. Ήδη ως Αρχή καλέσαμε και τα δύο μέρη για σκοπούς ενημέρωσης και επισήμανσης κάποιων θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο κατά την διάρκεια της περίοδου αυτής. Και μάλιστα πολλοί οργανισμοί μας έχουν αποστείλει το πλάνο τους, βάσει του οποίου θα διαχειρίζονται και θα μεταχειρίζονται τους υποψήφιους προέδρους. Ωραία. Μέχρι στιγμής δηλαδή. Καμία παράβαση μέχρι στιγμής. Από σήμερα θα αρχίσουμε όμως έτσι αυστηρό έλεγχο. Είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, όσον αφορά τις διαφημίσεις ειδικότερα. Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από τα προεκλογικά και να πάμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τι είδους άλλες παραβάσεις εντοπίζονται από την αρχή, από τα τηλεοπτικά καράγγια? Συνήθως τα ψυχαγωγικά προγράμματα εντοπίζουμε παραβάσεις που αφορούν σκηνές βίας, ακατάλληλες για ανήλικους, θέματα υψηλής ποιότητας και διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας. Όσον αφορά τα ενημερωτικά προγράμματα, αυτά τα θέματα άπτονται της αρχής του σεβασμού της προσωπικότητας, χρήσης γλώσσας που θίγουν ειδικές ομάδες, ανήλικους πάλι, θρησκευτικές ομάδες και ευαισθησίες. Και φυσικά διαφημίσεις όταν αυτές υπερβαίνουν τον χρόνο μετάδοσης που επιτρέπεται βάσει του νόμου ή καταλληλότητα και το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, πώς καθορίζονται οι ποινές, οι κυρώσεις, όπως θέλετε να τις πείτε, και ποιες είναι οι μεγαλύτερες που έχουν επιβληθεί?
Πρώτα απ' όλα, για να επιβληθεί μια κύρωση, θα πρέπει να προηγηθεί εξέταση. Ναι, πείτε μας λίγο τη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που λαμβάνεται ένα παράπονο ή από τη στιγμή που αποφασίζει η αρχή να διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα. Ο διευθυντής της αρχής παραπέμπει το θέμα σε λειτουργό, ο οποίος λειτουργός θα εξετάσει κατά πόσον υπάρχει πιθανή παράβαση και εάν υπάρχει θα φέρει ενώπιον της αρχής, των μελών και της Προέδρου, το σημείωμα με εισήγηση κατά πόσον υπάρχει πιθανή παραβίαση ή όχι. Ναι. Εναπόκειται στην αρχή να υιοθετήσει ή όχι το σημείωμα του λειτουργού. Εάν υιοθετηθεί το σημείωμα του, του λειτουργού με το οποίο προωθείται το θέμα, τότε θα ειδοποιηθεί ο σταθμός, ο οργανισμός, ότι υπάρχει πιθανή παράβαση και καλείται εντός 15 ημερών, όπως παρουσιάσει την θέση του και τις απόψεις του. Εν συνεχεία, με την πάροδο των 15 ημερών, είτε απαντήσει ο οργανισμός είτε όχι, επανέρχεται το θέμα ενώπιον της αρχής και αποφασίζει η αρχή κατά πόσον πλέον ο οργανισμός είναι ένοχος της παράβασης. Πάλι ειδοποιείται ο οργανισμός και έχει περίοδο 10 ημερών να απαντήσει για σκοπούς πλέον επιβολής κύρωσης. Μάλιστα. Διότι τον βρήκαμε ένοχο, άρα το επόμενο στάδιο είναι επιβολή κύρωσης. Και απαντώ στην ερώτησή σας τώρα όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων. Ακριβώς. Να δηλώσω ότι η επιβολή χρηματικού ποσού, χρηματικής ποινής, δεν είναι αυτός ο σκοπός της αρχής. Ναι. Υπάρχουν άλλα μέτρα για τιμωρία του οργανισμού, εφόσον κριθεί, όπως είπαμε, ένοχος. Αρχίζουμε από μία σύσταση, η οποία είναι ουσιαστικά μία επιστολή που αποστέλλεται στον οργανισμό και με την οποία συμβουλεύουμε τον οργανισμό να μην ξαναπαραβιάσει. Αυτό όμως εξαρτάται και από τη σοβαρότητα του κάθε σίγουρα, περιστατικού, σίγουρα, αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα, θα συμπληρώσω. Η επιβολή αυτής της κύρωσης είναι η πιο ήπια. Ναι. Λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της παραβίασης. Ακριβώς. Το επόμενο σοβαρότερο στάδιο κύρωσης είναι η προειδοποίηση. Με πάλι μία επιστολή, προειδοποιείται ο οργανισμός να μην ξαναπροβεί σε παράβαση και να είναι προσεκτικός. Αλλιώς θα ληφθούν μέτρα εάν επαναληφθεί η παράβαση. Ερχόμαστε στην επιβολή χρηματικής ποινής. Σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη κριτήρια όπως την ζημιά που προκαλείται στο δημόσιο, σε ευαίσθητες ομάδες. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι με τα παιδιά. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι με ομάδες θρησκευτικές, φυλετικές, αλλοδαπών κτλ. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της παράβασης, την επέκταση της ζημιάς, τον αριθμό των ίδιων παραβάσεων που έχει μπορεί ο να οργανισμός. Επαναληφθούν. Ναι, ναι, πολλές φορές ο ίδιος ο οργανισμός επαναλαμβάνει τις παραβάσεις και είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τα πιο μεγάλα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ποια είναι, δηλαδή πόσο το ύψος αυτών? Φτάσαμε και μέχρι τις 360-370.000 ευρώ σε συγκεκριμένο οργανισμό για παράβαση αρκετών ημερών, μάλιστα, γιατί έχουμε βάση του νόμου... Παναλαμβανόμενο. Ναι, αλλά και βάση του νόμου έχουμε μέγιστο ποσό το οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε ανά ημέρα. Ανά ημέρα, ναι. Το οποίο είναι? 8.500 για τηλεοπτικούς οργανισμούς και 3.500 για, περίπου 3.500 για ραδιοτηλεοπτικούς. Για ραδιοφωνικούς. Σας έχει καταβληθεί αυτό το ποσό? Το έχετε εισπράξει? Ναι, το εισπράξαμε. Ναι. Ήταν πριν πολλά χρόνια και το εισπράξαμε. Συνήθως τα κανάλια ή οι ραδιοσταθμοί ανταποκρίνονται στην επιβολή των κυρώσεων? Όταν είναι μικρό ποσά, ναι, ανταποκρίνονται, αλλά αν είναι μεγαλύτερα ποσά, γύρω στις 10.000 και πάνω, συνήθως... Υπάρχει μια καθυστέρηση. Καθυστερούν και αναγκαζόμαστε εμείς να λάβουμε μέτρα. Σίγουρα όχι νομικά από την αρχή, αλλά καταλήγουμε σε νομικά, δικαστικά μέτρα σε περίπτωση που δεν
καταβληθεί το ποσό μέσα σε εύλογη χρονική περίοδο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα πώς κρίνεται γενικότερα το επίπεδο της ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο. Πολύ ψηλό επίπεδο θα έλεγα, συγκρίνοντας και με άλλες αρχές, διότι λαμβάνουμε μέρος σε διάφορα συνέδρια με αντίστοιχες αρχές ευρωπαϊκές και μη. Και εκτός από τα φαινόμενα των ψευδών ειδήσεων, το fake news και trash TV, το οποίο δεύτερο δεν έχουμε στην Κύπρο. Δεν έχουμε κανάλια τα οποία όχι. Να έχουμε. Σκουπίδια, τα λεγόμενα τηλεοπτικά σκουπίδια. Όχι, στην Κύπρο δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα, εκτός, όπως είπα, από τις ψευδείς ειδήσεις, το οποίο είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Και για το οποίο, ως αρχή, έχουμε ήδη αρχίσει ένα πρόγραμμα παιδείας στα μέσα, με σκοπό την ανάπτυξη των ανηλίκων, για να μπορέσουν από μόνοι τους να ανταποκριθούν και να κρίνουν και να διακρίνουν το σωστό από το λάθος. Όλα τα πράγματα σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, είναι θέμα παιδείας πολλές φορές. Εκπαίδευσης, σωστά. Τέλος, κύριε Κασάπη, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις προτεραιότητες σας και τα πλάνα σας. Είστε η νέα πρόεδρος της αρχής. Πώς βλέπετε το μέλλον? Έχουμε ήδη αρχίσει την υλοποίηση του πλάνου που είχαμε βάλει από την αρχή του νέου συμβουλίου, από την αρχή που ανάλαβα την Προεδρία. Και αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την τροποποίηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, ούτως ώστε να εξυγχρονιστεί με τα νέα δεδομένα της κοινωνίας. Έχουμε επίσης να ολοκληρώσουμε, και στόχος μας είναι μέσα στο 2018 να ολοκληρωθεί ο κώδικας δεοντολογίας που αφορά τη συμμετοχή των παιδιών σε καλλιτεχνικές και γενικότερα σε παραγωγές. Άλλο θέμα το οποίο ήδη αρχίσαμε και συνεχίζουμε και πάλι στόχος το 2018 να ολοκληρωθεί είναι η απλοποίηση των συστημάτων, των εσωτερικών μας συστημάτων και των εντύπων, ώστε να γίνονται πιο user-friendly για τους οργανισμούς τους οποίους αδειοδοτούμε και εποπτεύουμε. Σίγουρα η επικοινωνία μας, η εξωτερική, είναι ένας τομέας ο οποίος θέλουμε να ενδυναμώσουμε, και αυτό για να προβάλλουμε την δουλειά που κάνουμε και για να μάθει ο κόσμος ότι δεν είμαστε ο αυστηρός ρυθμιστής των ραδιοτηλεοπτικών πεδίων, αλλά είμαστε δίπλα και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στους οργανισμούς τους οποίους εποπτεύομαι και σίγουρα δίπλα και στον πολίτη. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε για την εδώ παρουσία σας. Κάτι τελευταίο ήθελα να αναφέρω. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω τις εκδηλώσεις τις οποίες θα οργανώσουμε του χρόνου. Είναι τα 20χρονα της αρχής μας. Και θα διοργανώσουμε μια σειρά εκδηλώσεων για να προβάλλουμε και το έργο της αρχής μέχρι σήμερα και τα πλάνα μας και το όραμα μας ως νέο συμβούλιο. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση όλων αυτών των σχεδίων και προγραμματισμών που έχετε στα υπόψη σας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τη συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.